Της ετοιμασίας για τη Μεγάλη Σαρακοστή μπήκε ήδη και η Εκκλησία μας προβάλλει την παραβούλη του Τελώνα και Φαρισαίου. Και όχι τυχαία. Για να μπορέσουμε να έχουμε σωστή βάση στην πνευματική προσπάθεια χρειάζεται να μπει η σωστή θεωρητική βάση και το πρώτο θεμέλιο είναι η ταπείνωση. Δεν έχει τόσο σημασία εξωτερικά τι κάνουμε εάν δεν είναι γερή βάση και σωστό το κίνητρο και ο λόγος. Γιατί θα δούμε και ίδια μες στην παραβολή ότι ο Φαρισαίος έκανε καλύτερα πράγματα από τον Τελώνη. Και όμως δικαιώθηκε ο Τελώνης. Άρα είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η πνευματική αφύπνιση, αυτή η υπαρξιακή εξυπνάδα που μαρτυρεί την υγεία, την πνευματική. Να διακρίνουμε πότε τα έργα μας, πότε η στάση ζωής μας έχει λόγο Θεού και πότε έχει το δικό μας λόγο. Θα ξεκαθαρίζει λοιπόν αυτή η παραβολή που ανέφερε ο Κύριος μας. Αυτό που σώζει τον άνθρωπο είναι η ταπείνωση. Δεν είναι τα έργα μας. Αυτό που σώζει τον άνθρωπο είναι η συναίσθηση ότι είναι μακριά από τον Θεό. Η όλη ιστορία είναι πώς είμαστε δομημένοι. Πιστεύουμε στη δική μας δύναμη, στη δική μας δικαίωση ή στην χάρη του Θεού. Στηριζόμαστε στα δικά μας έργα ή στον Θεό. Πλουτίζομαι στη χάρη του Θεού, επενδύουμε σε αυτή ή στον εαυτό μας. Μπορεί να δημιουργηθεί μια άρρωστη θρησκευτικότητα η οποία στηρίζει στα έργα μας και όχι στο έλεος του Θεού. Αυτό είναι ένα κλείσιμο στον εαυτό μας. Αυτό είναι μια προσπάθεια δικαίωσή μας εις τον εαυτό μας. Αυτό μπορεί να συμβεί σε όλα τα επίπεδα. Ακόμη και στην καθημερινότητά μας. Εμείς βλέπουμε εξωτερικά τα φαινόμενα και λέμε ο καλός και ο κακός. Ο έντιμος και ο άδικος. Όμως δεν είναι απλά τα πράγματα. Ο Κύριος κοιτάει τα βάθη της καρδιάς μας, τα βαθύτερα κίνητρα. Μπορεί κάποιος από εμάς να προσπαθεί να είναι σωστός, να κάνει το καλό, αλλά με μια διάθεση αυτοδικαίωσης. Να πει τώρα τα κατάφερα, τώρα αξίζω, τώρα απαιτώ την αναγνώριση, τώρα απαιτώ την τιμή των άλλων και απαιτώ να δικαιώνομαι μέσα στις σχέσεις μου. Είναι μεγάλο αυτό το λίστημα, είναι μεγάλη πτώση μας. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ λεπτό. Έχετε πολύ σιγά, πολύ πονηρά. Μας διαμορφώνει μια ιδέα για τον εαυτό μας, μια εικόνα και νομίζουμε πως κάποιοι είμαστε. Και αυτή η ιδέα μας κάνει να αναπτύσσουμε μια ευστροφία άσχημη, κριτική και κατακριτική για τους άλλους. Ο Λόγος του Θεού αγκαλιάζει τους πάντες και θέλει να θεραπεύσει τους πάντες. Όταν εμείς χωρίσουμε τα πράγματα σε άσπρα και μαύρα, καλό σε καλό και κακό, σε καλούς και κακούς ανθρώπους, τότε το πρόβλημα πάσχει στην βάση του. Για να αφυπνιστεί η εσωτερική μας ζωή, να ξυπνήσει η καρδιά μας και για να ζήσει, χρειάζεται ένα γκρέμισμα του ειδόλου που φτιάξαμε και αυτός είναι ο εαυτός μας. Το ειδόλο αυτό κτίζεται από την παιδική μας ηλικία. Πώς σε τι κλίμα μεγαλώσαμε, πώς θέλαμε να μας αναγνωρίσουν οι άνθρωποι, πώς μας έθεσε το περιβάλλον, την αγωνία να κατακτήσουμε κάτι να είμαστε σπουδαίοι. Μπαίνουμε στις κοινωνικές δομές, στην κοινωνία και προσπαθούμε εκεί να υποκριθούμε όπως είμαστε οι σωστοί και οι καλοί για να τύχουμε μια αίσθηση προσωπικής αξίας.
Μπαίνουμε στην εκκλησία ακόμα χειρότερα τα πράγματα και στο τέλος φτιάχνουμε ένα είδωλο του εαυτού μας. Αναπτύσσονται οι λογισμοί μας πώς να κυριαρχήσουμε, πώς να ελέγξουμε, πώς να καταξιωθούμε και αρχίζει η πονηριά του νου και ο εγκλωβισμός της καρδιάς μας και η απουσία του πραγματικού βιώματος της αγάπης του Θεού. Πώς γίνονται τα πράγματα όταν κρεμίσουμε αυτό το είδωλο, όταν κρεμοτσακιστούμε και καταλάβουμε πως δεν είμαστε τίποτα και δεν μπαίνουμε σε μια κατάσταση απογνώσεως, αλλά αποκτούμε την φωνή του τελώνου. Ο Θεός ηλάστητη με το αμαρτωλό. Είναι συγκλονιστικό αυτό για να καταλάβουμε ποιο. Ότι η βάση της πνευματικής ζωής ξεκινάει από αυτή την αίσθηση και εμπειρία. Πρώτον, του τελώνου, ο Θεός ηλάστητη με το αμαρτωλό. Και δεύτερο, αυτός ο στίχος του ψαλμού του Δαβίδ. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένο Θεός σου που εξοδνώσει. Αν δεν αποκτήσουμε αυτό το βίωμα, γκρεμιζόμαστε για να ζήσουμε και να αποκτήσουμε ζωή, δεν μπορούμε να συνοηθούμε με κανέναν. Η αγάπη που λέμε αγαπούμε ή θέλουμε να αγαπήσουμε, στηρίζει σε αυτό. Αν δεν έχουμε ταπείνωση, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε. Αν δεν καταλάβουμε τα δικά μας χάλια, αν δεν έχουμε συνέστηση της δικής μας αμαρτωλότητας, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε κανέναν άνθρωπο και δεν μπορούμε να συνονιωθούμε με κανέναν άνθρωπο. Θα δείτε σε κάθε διαπροσωπική δυσκολία, σε κάθε σύγκρουση, ο καθένας προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει για την υπεροχή του, για τη δικαιοσύνη του, ότι είναι κάτι παραπάνω από τον άλλο. Είναι πιο δικαιωμένος από τον άλλο και προσπαθεί να δείξει πόσο λάθος είναι ο άλλος και πόσο αδικημένος είναι ο ίδιος. Αυτό είναι ποια ψυχολογία έχει αυτό του Φαρισαίου. Αν έχεις την ψυχολογία του τελώνου που έχει συνέστηση του δικού σου μέτρου, της δικής σου πτώσεως και έχεις πέσει στα πόδια του Θεού και αισθάνθηκες τη φιλανθρωπία του Κυρίου μέσα από αυτή τη συντριβή, τότε μόνο έλεος μπορεί να είσαι, μόνο ανάπαυση μπορείς να είσαι για τους άλλους ανθρώπους και μόνο διάθεση δικαιώσεως, διάθεση ενθαρρύνσεως, ενισχύσεως του άλλου. Η μεγάλη μας κόλαση είναι αυτό, ότι πρώτο νιώθουμε ότι είμαστε καλοί. Αγωνιζόμαστε να το αποδείξουμε και στον εαυτό μας. Δεύτερη κόλαση είναι σαν να κατακρίνουμε το άλλο δεν είναι καλά. Και τρίτον, να αποδείξουμε πως είμαστε καλύτεροι από τον άλλο. Και όχι οποιοδήποτε άλλο. Το πρόβλημα είναι δική μας άνθρωποι. Άντρας μου, γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Εκεί είναι η ιστορία όλη. Έτσι είμαστε σκληροί άνθρωποι. Είμαστε σκληρημένοι μέσα στο φαρισαϊκό πνεύμα. Ότι εγώ είμαι ο σωστός. Μια ζωή αγωνίστηκα να είμαι ο σωστός. Δεν σ' αδίκησα ποτέ. Εσύ τι έκανες για μένα? Τι να κάνεις τώρα, βγάζεις άκρη. Πρέπει να πάρεις την Βαριοπούλη να χτυπάς και δεν καταλαβαίνει. Είναι πολύ ισχυρό αυτό το πράγμα, η βεβαιότητα ότι εγώ ήμουν ο σωστός. Και ότι εσύ ήσουν ο λάθος. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Πρέπει να πιάσεις τη Βαριοπούλη και να χτυπάς, να γκρεμίζεις την ιδέα ότι Θεέ μου ήμουν εντάξει. Γιατί δεν με σκέφτηκες, γιατί δεν με φρόντισες. Αυτό είναι απλώς φαντασιώσεις της κακιάς ώρας. Η πραγματικότητά μας είμαστε όλοι χαμένοι. Και μόνο ο Θεός είναι το έλεος και η σωτηρία μας. Όλη μας η αγωνιστική προσπάθεια μέσα στην Εκκλησία είναι αυτό, να γκρεμίσουμε το ειδωλό μας, να πάψουμε να ζούμε σε ψευδεστήσεις ότι είμαστε κάτι καλύτερο από τους άλλους ή κάτι σπουδαίο και όλη η επένδυσή μας να μην είναι ο εαυτός μας αλλά η χάρη του Θεού, η αγάπη του Θεού και να πλουτίσουμε σε αυτή και ό,τι και αν είμαστε τότε είναι εν Θεό, εν Χριστό, δεν είναι δικό μας, είναι δικό του. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εμεί Χριστός. Εμείς είμαστε το τραύμα. Ο Χριστός είναι η θεραπεία. Εμείς είμαστε η κόλαση. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Εμείς είμαστε η αμαρτία. Ο Χριστός είναι η θεραπεία. Αν ενωθούμε με τον Χριστό, τότε είμαστε θεραπευμένοι, είμαστε Χριστοί, είμαστε Άγιοι. Αλλά πώς να δεχτώ τον Χριστό, αν υπάρχει κάτι, μια ψευδέστηση ότι κάτι είμαι. Όσα επιτρέπει ο Θεός μας είναι αυτό το πράγμα. Να γίνουμε χαζοί μέσα στην αμαρτία μας, μέσα στην τρέλα μας. Δηλαδή να αποδομήσουμε την ψευδέστηση ότι εμείς είμαστε η ζωή και να οικοδομηθεί η ζωή μέσα μας που είναι ο Χριστός. Αυτό φέρνει μια φοβερή ελευθερία. Τότε εκτιμούμε τον εαυτό μας, τότε αγαπούμε τον εαυτό μας. Γιατί είναι ο αυτός μας, ο εν Χριστώ εαυτός μας που είναι ο πραγματικός εαυτός μας. Την πραγματικότητα του εαυτού μας την έχουμε όταν είμαστε σωματωμένοι στο σώμα του Χριστού. Αληθινός εαυτός μας είναι ο εν Χριστώ εαυτός μας.
Αυτός είναι ο ζωντανός, ο αναστάσιμος εαυτός μας. Τον βλέπουμε και χαιρόμαστε, τον απολαμβάνουμε, αγαπούμε τον εαυτό μας. Και δεν διεκδικούμε τίποτα από κανέναν. Μόνο μία επιθυμία έχουμε, αυτό που μας δόθηκε να δώσουμε. Η χαρά που μας δόθηκε να τη μοιραστούμε. Τότε αναπτύσσεται άλλο φρόνημα, άλλη ελευθερία. Είδατε, η ηθική του κόσμου που μπήκε και στην εκκλησία θαυμάσαι είναι. Για να δούμε ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο κακός, πόσο αμαρτωλός είσαι εσύ, πόσο αμαρτωλός είναι ο άλλος, πόσο καλός εσύ, πόσο κακός εγώ. Και μπαίνουμε σε αυτές τις ζυγαριές που είναι μια κακή ενέργεια του νου για να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους και κομματιαζόμαστε. Και όταν δω κάποιον σκανδαλίζομαι. Ο σκανδαλισμός είναι το φαρισαϊκό μας φρόνημα. Τι σημαίνει σκανδαλίστηκες? Μα επιτρέπεται να κάνεις αυτά τα πράγματα, σκανδαλισμός. Που σημαίνει τι? Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω, εγώ είμαι λίγο καλύτερος. Εγωισμός είναι αυτό το πράγμα. Αν εγώ κατέβω στον Άδη και καταλάβω ότι είμαι στον Άδη, δεν με σκανδαλίσει τίποτα. Από τη στιγμή που νιώθω την πτώση μου και δεν με σκανδαλίζει τίποτα, τότε μπορεί να είμαι συγχωρητικός και αναπαυτικός για τους άλλους. Γιατί αν πιστέψω ότι κάτι είμαι, οικοδομείται μια ψευδαίσθηση, μια ιδέα του εαυτού μου και δεν είμαι ανεκτικός για τον άλλον, δεν είμαι αναπαυτικός. Λέω ο άλλος πώς θα με δει, πώς θα με πλησιάσει, γιατί έχει ένα δικό του κριτήριο, το οποίο έχει μια σκληράδα μέσα του. Όλοι οι άνθρωποι το παίζουμε καλή, αλλά είμαστε χάλια. Τέλος. Όλοι νομίζουν πως είμαστε αμαρτωλοί και κρύβουμε τον εαυτό μας. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί και χαμένοι. Ψέματα βγάζουμε ότι κάτι κάνουμε. Απλώς είμαστε περισσότερο καλύτεροι ηθοποιοί. Βγάζουμε ένα άλλο πράγμα. Ποιο είναι το λυτρωτικό? Να αποκτήσουμε τη φωνή του τελώνου. Ο Θεός η λάστη μαρτωλό και να μην έχουμε μούτρα να σηκώσουμε το κεφάλι μας ψηλά. Να αισθανθούμε την χάρη του Θεού. Και τότε θα αναπαύουμε κάθε άνθρωπο γιατί θα είμαστε μία παντοχή. Θα δεχόμαστε τους πάντες γιατί έτσι δέχεται και ο Θεός εμάς. Αυτό όταν το αισθανθούμε εμείς ή όταν το αισθανθεί άλλος είναι η καλύτερη θεραπεία. Να ξέρει άλλος τα χάλια σου και να σε αποδέχεται. Να ξέρεις τα χάλια του και να τον αποδέχεσαι. Όταν έχουμε κριτήρια, μέτρα, όρους, αυτές τις χλαμάρες που λέμε, αυτό αποδεικνύει ότι λειτουργούμε εγκεφαλικά. Λειτουργούμε κατά άνθρωπον. Λειτουργούμε σύμφωνα με τον εαυτό μας. Μέτρων εαυτός μας, γιατί πλουτίζουμε εν εαυτό και όχι στη χάρη του Θεού. Αυτό έκανε ο τελώνης, πλούτησε στον Χριστό ενώ ο Φαρισαίος τον εαυτόν του. Δεν μας σώζουν τα έργα μας, δεν μας σώζει η αρετή μας, μας σώζει ο Χριστός. Και όταν μας σώζει ο Χριστός, ποιότε και τα έργα μας είναι κατά Θεόν και είναι ευλογία, είναι ειρηνικά και φέρουν αυτή την ενότητα που θέλει ο Χριστός. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Φύσαμες μεριμένα ίντα λουηγούν Εζεύ καμβάμεσον πριν πως Yeah.